Λοιπόν, σήμερα θα παρουσιάσουμε από τη Physiomart το TECAR Back S. Θα το ανοίξουμε από εδώ πέρα πίσω που έχει ένα διακόπτη. Επίσης πίσω έχει κάποιες χρωματιστές θύρες στα οποία μπαίνουν αυτά τα βίσματα για τα probes. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Λοιπόν, ανοίγουμε το μηχάνημα. Με το που ανοίξει το μηχάνημα, πατάμε εδώ πέρα. Εδώ είναι το μενού του, είναι οι ρυθμίσεις του. Θυμόμαστε πάντα ότι τα αντίστοιχα χρώματα, υπάρχουν τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο, μπλε και γκρι. Το κόκκινο είναι πάντα το αντιστατικό. Μπαίνουν πάντα τα αντιστατικά probes. Ενώ στο κίτρινο μπαίνουν πάντα τα ground pads. Στο μπλε μπαίνουν τα χωρικά pads. Για να δούμε λίγο. Ξεκινάμε τώρα να βάλουμε ένα αντιστατικό. Υπενθυμίζω ότι τα αντιστατικά είναι καλύτερα για τένοντες και για οστά. Βάζω λοιπόν το κόκκινο με το κόκκινο, το κίτρινο με το κίτρινο. Λοιπόν, κάνουμε μια δοκιμή. Βάζουμε λίγο κρέμα από TECAR, λίγο πάνω στο ground, okay, και λίγο πάνω στο probe. Για να το τεστάρουμε. Επιλέγουμε την αντιστατική λειτουργία από εδώ. Επιλέγουμε την ένταση και μπορούμε να επιλέξουμε και το χρόνο. Τα αντίστοιχα modes εδώ είναι αν είναι παλμικό 75-25, 50-50 παλμικό που είναι το medium ή συνεχές. Θα επιλέξω το συνεχές. Το soft έχει, και το deep έχει να κάνει με τα hertz, αν θέλουμε να δουλέψουμε πιο επιφανειακά ή πιο εν το βάθη. Θα δουλέψω το deep που είναι πιο εν το βάθη. Είναι τα 300 Hz. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω. Το βάζω στο χέρι μου. Και το δουλεύω έτσι. Παρατηρώ ότι ακόμα το μηχάνημα είναι λίγο κρύο, οπότε και θα ανεβάσω την ένταση. Την ένταση την ανεβάζω σιγά σιγά και πάντα ρωτάω τον ασθενή πώς αισθάνεται. Παρατηρώ ότι έχει αρχίσει και ζεσταίνεται το probe. Περιμένω λίγο. Πάντα ρωτάμε τον ασθενή πώς αισθάνεται, μην έχει κάποια δυσφορία, αν ζεσταίνεται πολύ. Τώρα θα το ανεβάσω λίγο ακόμα. Τώρα έχει πιάσει μια καλή θερμοκρασία. Είναι πολύ ευχάριστο για εμένα. Όσο απομακρύνομαι από το ground, τόσο μειώνεται και η ένταση. Έτσι. Και δουλεύω πάντα έτσι, όπως δείχνω. Το probe δεν το πιάνουμε έτσι. Το πιάνουμε όπως το έδειξα. Και προσέχουμε στις άκρες, γιατί στις άκρες θα καίει πιο πολύ. Πάντα με τη μέση. Οπότε τώρα δείξαμε την αντιστατική λειτουργία. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τη χωρική αντίσταση. Όπως βλέπουμε, εδώ στο probe πλέον δεν είναι μεταλλική η κεφαλή, αλλά είναι κεραμική. Είναι για να διεισδύει λιγότερο και είναι κυρίως για μύες. Όπως είπαμε, το κίτρινο πάντα είναι το ground pad, το ουδέτερο ηλεκτρόδιο. Εδώ αποφάσισα να βάλω ένα αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο για να δείξουμε και μια άλλη λειτουργία. Ξανακλίνω. Είτε βάλουμε το αυτοκόλλητο σαν ground pad, είτε βάλουμε τη μεγάλη την πλάκα τη μεταλλική, είναι το ίδιο. Πάμε λοιπόν. Βάζουμε το ground pad πίσω στο κίτρινο, στην αντίστοιχη κίτρινη θύρα.
Μπορούμε να το κολλήσουμε πάνω μας. Το κολλήσουμε σε λίγο. Και το αντίστοιχο μπλε στην μπλε θύρα. Λοιπόν, θα κάνουμε το ίδιο. Επιλέγουμε πάντα τη λειτουργία μόνο, είτε στο set, είτε στο red, είτε χωρικό, είτε αντιστατικό. Επιλέγουμε τη λειτουργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε set, είναι στο set. Όπως είπαμε, επιλέγουμε αν θέλουμε να είναι παλμικό ή αν θέλουμε να είναι παλμικό 50-50 ή θέλουμε να είναι συνεχές. Το βάζω εγώ στο συνεχές. Θα βάλω deep λειτουργία, που είναι τα 400 Hz, ενώ soft είναι τα 500 Hz. Ο χρόνος είναι προκαθορισμένος. Πατάω. Αυτό που θέλω εγώ είναι να φτιάξω την ένταση πάντα ρωτώντας τον ασθενή πώς αισθάνεται. Δεν ξεχνάω να βάζω και κρέμα και ο τρόπος που λειτουργώ, όπως είπαμε, είναι αυτός εδώ. Και όντως αρχίζει και ζεσταίνει. Αυτή είναι λοιπόν μία άλλη λειτουργία. Τώρα θα δείξουμε και τις επόμενες. Λοιπόν, όπως είπαμε τώρα, θα δείξουμε μια άλλη λειτουργία. Θα δείξουμε την λειτουργία με τα εργαλεία Easton. Βλέπετε, έχω ήδη φορέσει το ground pad, το κίτρινο. Υπενθυμίζω, το κίτρινο χρώμα είναι για τα grounding pads. Αυτό εδώ πέρα είναι το R, είναι το resistive pad. Το κόκκινο λοιπόν με το κόκκινο, να δούμε λίγο τη λειτουργία, τη resistive με Easton tools, σε συνδυασμό. Το τοποθετώ πίσω. Πάντα βρισκόμαστε στο μόνο, δεν έχουμε αλλάξει. Και έχουμε το resistive, το επιλέγουμε, τέλεια. Ανάλογα αν θέλουμε να δουλέψουμε πιο βαθιά, πιο εν το βάθη ή πιο επιφανειακά. Αν θέλουμε πιο επιφανειακά βάζουμε το soft, αν θέλουμε πιο εν το βάθη βάζουμε το deep. Εδώ πέρα δεν θέλω να είναι παλμικό, θέλω να είναι συνεχές. Ωραία. Πατάω και φτιάχνω την ένταση. Πάντα ρωτάω τον ασθενή μου πώς αισθάνεται και δεν ανεβάζω απότομα την ένταση. Και βλέπουμε ότι όντως ζεσταίνεται. Μια λεπτομέρεια, δεν ξεχνάω ότι όταν κάνω θεραπεία με Easton Tools φοράω γάντια νητριλίου ώστε να μην περνάει το ρεύμα από εμένα αλλά να περνάει στον ασθενή απευθείας. Λοιπόν, τώρα θα δούμε την αυτόματη λειτουργία, την τελείως hands-free λειτουργία. Okay. Έχουμε συνδέσει το ground pad όπως είπαμε. Με τον ίδιο τρόπο συνδέουμε και το μεταλλικό στο αντιστατικό. Το βάζουμε εδώ, κλείνουμε και θέλουμε λίγο βοήθεια για τοποθέτηση. Τοποθέτησε το μου από πάνω. Τέλεια. Το τοποθετούμε όπως θέλουμε. Τέλεια. Το βάζουμε. Και τώρα πάντα είμαστε στο μόνο. Red λειτουργία. Θέλουμε συνεχές. Ας πάμε να ξεκινήσουμε με soft. Και κατευθείαν δίνει ζέστη. Είναι και πάρα πολύ κοντά. Οπότε με πάρα πολύ μικρή ένταση κατευθείαν δίνω ζέστη. Εδώ μπορώ να κάνω, να εκτελέσω ασκήσεις, π.χ. με ένα λάστιχο. Δεν ξεχνάω να βάζω κρέμα. Οπότε αυτή είναι η αυτόματη λειτουργία. Πάμε τώρα να δείξουμε και τα microcurrents. Παίρνουμε αυτήν εδώ τη λαβή, η οποία είναι και ειδική, για να έχουμε και τα microcurrents ταυτόχρονα. Έχουμε βάλει το ουδέτερο ηλεκτρόδιο, όπως έχουμε πει, στην κίτρινη θύρα. Αυτό εδώ παίρνει ένα αντιστατικό και ρεύμα ταυτόχρονα, αυτή εδώ η λαβή. Τη βάζω στο κόκκινο. Πλέον φεύγω από το μενού μόνο, όπως έχουμε δει, και πάω στο Pulse. Από εδώ πέρα ελέγχω τον παλμό, καθώς επίσης και εδώ τον παλμό και εδώ τα Hertz. Τώρα, από εδώ πέρα ελέγχω την ένταση του παλμού. Βλέπουμε ότι με αφήνει μόνο παλμικό, δεν με αφήνει να βάλω συνεχές στο τέκαρ. Ξεκινάω, για να δούμε. Και τώρα αρχίζει το ρεύμα. Το αισθάνομαι
Και αν θέλω, μπορώ, για να είναι ακόμα πιο δυνατό, να αυξήσω και την ένταση του παλμού. Θα το δούμε λίγο στην κάμερα. Κάθε φορά που αλλάζει μεταξύ παλμό και ρεύμα, να το βλέπουμε, δεν ξέρω αν το πιάνει. Δεν το πιάνει η κάμερα, αλλά να έχω το μικρό current.